Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα έχουμε ένα πιο special unboxing, μιας και πρόκειται να ανοίξουμε κάτι πιο μεγάλο και πιο διαφορετικό. Γι' αυτό έχουμε και αυτό το πλάνο, μιας και αυτό το πλάνο μάλλον θα το κρατήσουμε για τα πιο μεγάλα γαλματίδια, γιατί δεν χωράνε κάπως αλλιώς, ούτε εγώ χωράω να είμαι ολόκληρος και δεν είναι να κάθεσαι σε ένα τέτοιο γαλματίδιο. Να πούμε ότι εδώ θα ανοίξουμε σήμερα τον Thanos από το Premier Collection, είναι Diamond Select Toys. Έτσι λένε αυτή τη σειρά Premier Collection που βγάζει από πιο μεγάλα γαλματίδια. Πλέον δεν μιλάμε για κάτι πλαστικό, ούτε για κάτι PVC, ξέρω εγώ. Μιλάμε για resin statue και πιο μεγάλο εννοείται. Εδώ έχουμε και αυτό έχει και limitation, είναι 3.000 κομμάτια και συνήθως αυτό από το Premier Collection το βγάζει σε αυτή τη, δηλαδή συνήθως αυτό το limitation έχουν κάπου στους 3.000. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο γαλματίδιο το βρήκα από τον Βαγγέλη Πρόκη, τον φίλο που είναι γνωστό τατουατζή στην Αθήνα. Έχει, αν βρεθούμε Αθήνα, όλο και κανένα ταζάκι θα χτυπήσουμε. Και από την ελληνική, πώς έχουμε εμείς το γκρουπάκι των συλλεκτών με τα Funko Pop, υπάρχει κάτι ανάλογο για συλλέκτες φιγούρων, αγαλματιδίων και τα σχετικά. Το Figure Statue Collectors GR, εντάξει, και έχει ανάλογο BST εννοείται. Νομίζω αυτά. Τώρα εδώ μας λέει ότι είναι 12 ίντσες. Δεν έχει κλίμακα. Τώρα, σαν κλίμακα να το πούμε, ξέρω εγώ, 1 προς 6 να το πει. Εντάξει, ο Θάνος ήταν και λίγο μεγάλος. Περίπου 1 προς 6, 1 προς 7, κάπου εκεί. 1 προς 5 δεν νομίζω. Είναι λίγο πιο μικρός, γιατί κάπου στα 40 εκατοστά περίπου εκεί είναι το μέγεθός του. Νομίζω αυτά. Τώρα, λίγο μπορούμε να το δούμε ότι όπως μας γράφει και όλα στο κουτί, ότι έχει διαφορετικά χέρια. Έχουμε το Infinity Gauntlet εννοείται και ένα χέρι κανονικό, αλλά στο άλλο χέρι κρατάει το Cosmic Cube, τον κοσμικό κύβο να πούμε. Και είναι ένα βαρύ αγαλματίδιο. Μιλάμε για αγαλματίδιο, ξέρω εγώ, 6-7 κιλά να το πεις. Εμένα τώρα αυτό μου βγήκε κάπου στα 130 ευρώ, αλλά δεν βρήκα ακριβώς κάπου να πουλιέται σε ελληνικό κατάστημα. Δεν βρήκα κάπου ακριβώς ελληνικό retail price τουλάχιστον. Ας πούμε, έκανα 150-200 περίπου εκεί. Θα το ψάξω λίγο καλύτερα και θα γράψω κάπου εδώ περίπου πόσο είναι η τιμή του, αν βρω κάτι πιο σίγουρο. Λοιπόν, ας ξεκινήσει το unboxing του. Α, ξεκινάμε πάνω, ναι, έχουμε ωραία και αυτό εδώ το πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Όπου μας λέει εδώ έχουμε το 034 από 3.000. Premier Collection, Marvel και ασχετικά, ένα Authentic Select Toys και όλα τα σχετικά. Πάρα πολύ ωραίο, καλό και αυτό που έχει την αρρύθμιση και το πηγείτε είναι αυθεντικότητα. Λοιπόν, τώρα πώς θα το βγάλουμε αυτό. Είναι ένα θέμα, γιατί είναι μεγάλο και βαρύ. Και πώς θα το δούμε κιόλας είναι ένα άλλο θέμα. Καλύτερα να το ξαπλώσω λιγάκι και να τραβήξω, γιατί είναι κρίμα να φύγει και να έχουμε κανένα θέμα. Δεν είναι σίγουρα δουλειά για ένα άτομο. Τα επόμενα πιο μεγάλα γαλματίδια δεν θα τα ανοίξω μόνος μου. Λοιπόν, και είναι μέσα σε αυτό εδώ. Εννοείται όλα αυτά τα μεγάλα είναι έτσι σε τέτοιο. Και καλό είναι αυτά τα γαλματίδια να στέλνονται με τα κουτιά τους. Γιατί αν δεν έχουν αυτό, θα έχουν θέμα. Λοιπόν, Color νομίζω το λένε αυτό. Πιο έτσι γαλματιάδες να πούμε. Λοιπόν, τώρα ξεκινήσουμε. Να κόβουμε ζλοτέιπ και ταινίες. Εντάξει, είχε ξανανοιχτεί, δεν είμαι ο πρώτος που τα ανοίγω, γιατί όπως είπα το είχε ο φίλος Βαγγέλης πρώτα. Και ναι, αφού κόψαμε, πιστεύω ότι η ταινία ήταν κλεισμένο, μπορούμε να τα ανοίξουμε. Ναι ρε, τι λες το, εντάξει. Είναι πιο μεγάλο από ό,τι το περίμενα. Μέσα το, η μισή ταινία, μέσα το τύλιγμά του είναι κάπως έτσι. Να μην μας φύγει, θα είναι πολύ κρίμα αν μας φύγει. Και ας βγάλουμε αυτά εδώ. Πω ρε φίλε, τι λες τώρα. Εντάξει, μιλάμε για Diamond Select Toys, οπότε δεν περιμένουμε να δούμε κάτι, ξέρεις, με ιδιαίτερη λεπτομέρεια και τα σχετικά. Αλλά για τα λεφτά του και για τα μεγέθη που έχουν αφού του είδους τα γαλματίδια είναι πάρα πολύ καλά. Έχω και το φόβο, ξέρεις, μου φύγει κάπως έτσι είναι μέσα, αλλά καλύτερα ας τον δούμε εκτός του... Το φιλιζόλ του Color, τέλος πάντων, αυτό που το λέει. Ωραίος, είναι βαρύς. Να λέω, αυτό σίγουρα δεν είναι ένα unboxing που πρέπει να γίνεται από ένα άτομο. Λοιπόν, από εδώ πάνω μας φύγει επίσης, θα έχουμε πάρα πολύ γέλιο. Κάπως έτσι είναι, θα δούμε σίγουρα πιο κοντινά πλάνα για να το δείτε λίγο καλύτερα. Τώρα προς το παρόν θα έχουμε το στήσιμο. Αυτά νομίζω μπορούμε να τα δούμε και τώρα λίγο κοντά. Ναι, πιάνουμε το χέρι με το Cosmic Cube. Εδώ μπορείτε να το δείτε, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό που λέμε, μιλάμε για Diamond Select Toys. Μια εταιρεία που τη σνόμπαρα λίγο παλιότερα, αλλά πλέον θα σταματήσω να τη σνόμπαρα. Εντάξει, δεν μιλάμε και για στούντιο όπως Sideshow ή Prime One ή ξέρω εγώ XM Studios και αυτά για να δεις τρελή δουλειά. Αλλά για τα λεφτά του έχει ένα μεγάλο, βαρύ και ωραίο αγαλματίδιο. Για τα λεφτά τη τάξη των 150 ευρώ, ξέρω εγώ. Εδώ με το Cosmic Cube. Ναι. Λοιπόν, και μπορούμε να τα βάλουμε, νομίζω αυτό θα το βάλουμε κάπως έτσι. Α, έχει και αυτό συγκεκριμένη θέση που θα μπει, ναι. Κάπως έτσι.
Εντάξει, δεν μπαίνει και τελείως, δηλαδή παίζει λίγο, δεν κουμπώνει και, αλλά κουμπώνει αρκετά καλά. Πάμε να δούμε το Infinity Gauntlet όμως. Αυτό έτσι θέλω να το δω, έχω περιέργεια να το δω από κοντά. Όπου εννοείται είναι στο αριστερό του χέρι και είναι κάπως έτσι. Τώρα δεν θέλω να με ακουμπήσει ο Θάνος και να έχουμε κάνα αστείο, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Αυτό που λέμε εδώ, εντάξει, δεν έχει και την πιο τούμπανο βαφή. Ίσως έχει κάποια μικρά λαθάκια, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Εδώ μακριά σίγουρα δεν φαίνονται αυτά τα μικρά λαθάκια. Και παρόλα αυτά είναι έτσι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μέσα είναι κάπως έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω μπορούμε να το βάλουμε και αυτό. Κάπου εδώ. Κάπως έτσι ο Θανάρας μας είναι έτοιμος, αλλά μπορούμε να βάλουμε. Α, μπορείς βασικά να βάλεις και δύο σετ από απλά χέρια. Αλλά γιατί να βάλεις απλά χέρια? Μπορείς εδώ σε αυτό το χέρι, ας πούμε, να βάλεις μια απλή μπουνιά και εδώ να μην φοράει καν το Infinity Gauntlet. Αλλά δεν υπάρχει λόγος. Του μπορείς να το κάνεις full extra να κρατάει και το Cosmic Cube και να φοράει το Infinity Gauntlet. Τα απλά του χέρια είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία και αυτά. Και βαριά εννοείται. Αυτό δεν είναι για να πέσει. Όπως είπα, δεν μιλάμε για πλαστικό αγαλματίδιο. Και αυτό το λες αγαλματίδιο, είναι πλάκα-πλάκα, θα το βάλω στο φιγουράκι unboxing, αλλά δεν ξέρω να τον μετρήσω για την εκπομπή. Θα το βάλω σε εκείνη την εκπομπή γιατί είναι πιο related, ας πούμε, αλλά δεν ξέρω να το μετρήσω για φιγουράκι unboxing, γιατί δεν μιλάμε για φιγουράκι πλέον. Μιλάμε για ένα πιο premium αγαλματίδιο, πιο μεγάλο, resin stat και τα σχετικά. Και ο Θανάρας μας είναι κάπως έτσι, είναι πάρα πολύ μεγάλος και βαρύς. Τώρα θέλω να δω λίγο πώς θα φτιάξουμε κανένα δυο κοντινά πλάνα για να το δείτε λίγο καλύτερα και να δώσουμε έμφαση σε κάποιες λεπτομέρειες. Λοιπόν, πριν πάρω την κάμερα και αρχίσω να τραβάω πιο κοντινά πλάνα, ας τον θαυμάσουμε λίγο έτσι. Γενικά η στάση του πολύ ωραία, σαν αγαλματίδιο. Εντάξει, τώρα σε αυτό που πατάει πάνω γενικά το συνηθίζει και η Diamond Select Toys να τους βάζει. Κάποιους συνήθως να πατάνε, έχω δει ένα Out Moon Knight που είναι ας πούμε εκεί σε ολόκληρο τέτοιο. Εκεί που καθόταν τέλος πάντων ο Moon Knight, εδώ έχει αυτές τις φλόγες, ξέρω εγώ. Εδώ πρέπει να είναι πίσω από εδώ, ας πούμε πρέπει να ήταν ο θρόνος του. Ή κάτι τέτοιο, σε ένα τέτοιο περίεργο σημείο να είναι κάτω. Έχει και καλά τα χρώματα από τα Infinity Stones. Γενικά και η στάση του είναι πάρα πολύ ωραία αρχοντική. Απλά με χαλάει λίγο που δεν φαίνεται πολύ το Infinity Gauntlet που στην ουσία είναι πίσω. Αλλά δεν πειράζει κάποιος, δηλαδή πρέπει να τον έχεις κάπου για να φανεί αυτό, είτε να γυρνάει, είτε να είναι κάπου στη μέση για να φαίνεται από όλες τις πλευρές του. Γιατί το Infinity Gauntlet είναι πίσω και ίσως φαίνεται λίγο μόνο το κόκκινο πετράδι έτσι αρκετά καλά. Νομίζω αυτά, τώρα μπορούμε να τον δούμε έτσι λίγο από πιο κοντά κάποια σημεία όπως το κεφάλι και αυτά. Να δούμε λίγο τη δουλειά του καλύτερα. Λοιπόν, και τώρα έχω όντως την κάμερα στα χέρια μου για να το δούμε λίγο καλύτερα, ας πούμε το κεφάλι του. Λίγο η δουλειά στο κεφάλι του, εντάξει, δεν έχει και το καλύτερο βάψιμο. Τα χέρια του όπως είπαμε τα είδαμε, λίγο το σώμα του ξέρω εγώ. Εντάξει. Και σε αυτό πατάει πάνω έχει επίσης πολύ καλή δουλειά η βάση του ας πούμε. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συναρμολόγηση γιατί είναι ήδη πάνω στη βάση. Δεν είναι όπως τα άλλα ας πούμε, που έχουν ξεχωριστά τις βάσεις και πρέπει να τις βάλεις εσύ. Γενικά οι γραμμές του αυτά δεν έχει και την πιο προσεγμένη δουλειά, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αγαλματίδιο. Κοιτάξτε εδώ. Το κεφάλι του, το κεφάλι του βγαίνει. Συνήθως κάποια γραμματίδια από άλλες εταιρείες έχουν κάνει 2-3 σπασίματα. Τώρα κάποια σημεία όπως εδώ πέρα οι γραμμές αυτές, το χρυσό, στο μπλε, έχει χυθεί λίγο πάνω ή εδώ κάτω ξέρω εγώ, όπως μπορείτε να δείτε, έχει χυθεί λίγο ας πούμε μπλε, έχει περάσει λίγο μπλε πάνω στο χρυσό και αυτά. Αλλά εντάξει, δεν φαίνονται από μακριά αυτά, σίγουρα. Το κεφάλι του λίγο για να δω πιο κοντά χωρίς να γυρνάει, το γυρνάω εγώ ελεγχόμενα με το χέρι μου ας πούμε. Κοιτάξτε λίγο τη δουλειά στο κεφάλι του. Εντάξει, λίγο στα μάτια, λίγο στα δόντια, δεν έχει και την πιο ωραία λεπτομέρεια ή την πιο προσεγμένη δουλειά που μπορεί να έχει ένα γαλματίδιο. Αλλά δεν πειράζει, δηλαδή κοιτάξτε από μακριά πώς φαίνεται. Και πώς φαίνεται τώρα, αν πας άμα έρθει άλλος και τον δει έτσι από εδώ πέρα, αχ τι ωραίος που είσαι Θάνο, εντάξει δεν νομίζω. Και μετά σαν σύνολο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αγαλματίδιο, αρχοντικό. Και σίγουρα δεν πρέπει να λείπει από καμία συλλογή φανατικών από το Marvel και το Infinity War της γραφικής νουβέλας Infinity Gauntlet. Και ναι, δεν είπαμε το βασικό, ότι είναι από αυτή την γραφική νουβέλα. Είναι ο κλασικός Θάνος, ο classic Θάνος από το Infinity Gauntlet, την γραφική του νουβέλα και γενικά στα comic που εμφανίστηκε ο Θάνος. Αυτά νομίζω παιδάκια μου, δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε η όλη φάση έτσι, το πιο διαφορετικό βίντεο ξέρω εγώ ας πούμε. Να πούμε ότι τώρα εδώ θα έχω κάτω link από την ομάδα τέλος πάντων, το Figure Stat του Collectors GR που μπορείτε να μπείτε και εσείς να δείτε τι παίζει με τα παιδιά εκεί, πάρα πολύ ωραία ομάδα.
Αυτά νομίζω θα έρθουν κι άλλα σίγουρα τέτοια μεγάλα. Όχι και συχνά, γιατί κάτι άλλο που περιμένω είναι αυτό. Δεν είναι το πρώτο που αγοράζω, αλλά είναι το πρώτο που μου έρχεται. Περιμένω σίγουρα ακόμα ένα έτσι μεγάλο. Θα το δούμε και εκείνο μόλις έρθει, αλλά λίγο αργότερα. Γενικά δεν είναι να βλέπουμε συχνά τέτοια. Αλλά καλό είναι που και που να έρχονται. Αυτά παιδάκια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γάματα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, στερεομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια, καλή ώρα σαν αυτό εδώ. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.